Να πάμε λίγο στην αστρονομική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που έκλεισε 20 χρόνια συνεχούς δραστηριοποίησης και λειτουργίας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, έγινε μια εκδήλωση το Σάββατο με αφορμή τη συμπλήρωση, αυτή την επέτειο, τη συμπλήρωση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας. Υπήρξαν ομιλίες για πρακτικά θέματα, ομιλίες για την αστρονομία με επιστημονικό βέβαια περιεχόμενο, βλέπουμε και σχετικό υλικό και βέβαια πάρα πολλές φορές μέλη της ομάδας έχουν τοποθετηθεί εδώ και ο καλεσμένος μας εδώ σε λίγα δευτερόλεπτα θα τον δείτε, έχουν τοποθετηθεί και μας έχουν βοηθήσει σε θέματα και σε απορίες που έχουν να κάνουν με την επιστήμη της αστρονομίας. Πάμε να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο τον Λιχούδη, το μέλος της αστρονομικής ομάδας Πανεπιστημίου Κρήτης. Την καλησπέρα μας, Αλέξανδρε. Καλησπέρα και από εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 20 χρόνια λοιπόν. Ναι, πράγματι, φέτος 2023 η αστρονομική ομάδα κλείνει 20 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας και είχαμε τη δυνατότητα αυτό το Σάββατο να το γιορτάσουμε με μία ημερίδα. Για πες μας λίγο αναφορικά με το περιεχόμενο της ημερίδας, τι βρέθηκε στο επίκεντρο και μετά θέλω να μου πεις λίγο το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτά τα 20 χρόνια και μέσα από την επέτειο. Ένα σημαντικό μέρος της ημερίδας ήταν φυσικά οι ομιλίες μας, στις οποίες μας έδωσαν κάποιοι αστροφυσικοί ερευνητές, αλλά και ερασιτέχνες αστρονόμοι. Φυσικά η καρδιά του γεγονότος ήταν η διαδικτυακή συνάντηση που έκαναν όλα τα μέλη αυτή την 20ετία, οι ιδρυτές της ομάδας, οι οποίοι μας μίλησαν για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το επίτευγμα και φυσικά δεν έλειψαν διάφορες δραστηριότητες που βοηθάνε να αποκτήσουμε αστρονομικές γνώσεις αλλά και αγαπητοί σε όλους αστροπαρατήρηση που είναι και το αγαπημένο κομμάτι κάθε βραδιάς μας. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από τη συμπλήρωση 2 δεκαετιών από την σύσταση της ομάδας? Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στηρίξει την ομάδα, που έχετε έρθει σε εμάς για να αποκτήσετε κάτι και μας δίνετε νόημα και σκοπό στην ύπαρξή μας. Αλλά όχι μόνο να ευχαριστήσουμε, αλλά και να γιορτάσουμε το γεγονός πως έχουμε καταφέρει συλλογικά για 2 δεκαετίες να τα καταφέρουμε όλα αυτά και να έχουμε την ευκαιρία να προσπαθούμε. Και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Έχετε διατηρήσει επαφή με τους πρώτους φοιτητές τότε, το 2003 πρέπει να ήταν, έτσι δεν είναι? Το 2003 που προχώρησαν και έκαναν πράξη το όνειρό τους και προχώρησαν στη σύσταση της συγκεκριμένης ομάδας. Οι επαφές μας είχαν κρυώσει λίγο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, ναι. Αλλά με αφορμή αυτή την εκδήλωση αναθερμάθηκαν για τα καλά, γνωριστήκαμε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας και δόθηκε ευκαιρία να μας πούνε με πολλές λεπτομέρειες αυτά τα υπέροχα γεγονότα. Θέλω να σε ρωτήσω, αν κάποιος φοιτητής θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας, πώς μπορεί να το πετύχει? Οποιοδήποτε είτε φοιτητής, ακόμα και μη φοιτητής, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσα είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram, η σελίδα μας, ο ιστότοπος δηλαδή, και φυσικά να έρθει ζωντανά εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο σε κάποια από τις συναντήσεις μας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Η επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε θα είναι εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα. Το υποσχόμαστε να πούμε περισσότερα και να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο μέρος σε αυτή την σπουδαία ομάδα. Να είστε καλά, παιδιά.